υπηρετήσει ο κ. Κασελάκης, μου βοηθούς την κυρία Μπραουδάκη και τον κύριο Τίκα, τα αριστερά για την ομάδα του Γιώργου Ζερβουδάκη, που επαναλαμβάνω θα ήθελα πολύ δυνατό πλάγιο. Περνάει μπάλα από όλους, πάνω να δημιουργηθεί ευκαιρία, τεράστια ευκαιρία στο δοκάρι, χαμένη συνέχεια σου του Μιτσόνη πάνω του Μίχου πάνω από τα δοκάρια. Φάουλ σε καλή θέση. Αλλά θα περάσει κεφαλιά, ωραία κεφαλιά του Κωνσταντσίτα. Αυτή τη φορά ο Πουλιδάκης ήταν στη θέση του, που βέβαια δεν έχει καμιά τύχη. Σωτηρίου. Και πάλι αριστερά για τον Παπαδάκη, ο οποίος πάει να βγάλει με μία και τα καταφέρνει για τον Βέρδο μέσα στην περιοχή. Ωραία, πάει πίσω στον Γιανακούρο. Το σουτ πάνω από την εστία. Αυτό καταγράφεται ως τελική. Μυριδάκης Γιανακουρωσμένη, τείχος 4 παικτών. Είμαστε λίγο μετά το 35. Γιανακούρος τελικά ο εκτελεστής. Μπάλα θα περάσει. Καλό χτυπημένο, δεν κακό. Παντελής Τσίτας. Σα αυτά τα δίλεπτα, τρίλεπτα που αποκτά ρυθμό το παιχνίδι. Καζάκος, τον αφήνουν σουτ, δοκάρι, γκολ. 0-1 με τον Καζάκο να πετυχαίνει ένα γκολ που πλέον αλλάζει τα δεδομένα. Ουσιαστικά βρέθηκε ο Λομόναχος του μακριά της περιοχής. 1-0 καλύτερα, όχι 0-1. Και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Βλέπετε, με τη βοήθεια βέβαια και της κόντρας, η πάσα που γίνεται προς τον Καζάκο, έχει ένα αεροδρόμιο κενό, η μπάλα κοντράρει και στο σώμα του Καράκη, ξεγελάει τον Πουλιδάκη. 1-0 στα τελειώματα, βλέπετε, έχουμε ξεπεράσει και κατά 20 δεύτερα. Επιμένει και πάλι ο Γιανακούρος, νέα σέντρα, Καράκης θα κατεβάσει, πάει να γυρίσει ωραία με το σώμα του, αλλά δεν κάνει, δεν έχει καλή τελική. Είναι η Μιτσόνης, μία για τον Τσίτα, φεύγει στην κόντρα. Έχει τον Κωνσταντουδάκη δίπλα του, κανέναν στην απέναντι πλευρά. Τώρα ανεβαίνει ο Λεβάκης στο δεύτερο δοκάρι. Τον έχει δύο Κωνσταντουδάκης. Του βγάλει τη σέντρα. Σουτ. Μεγάλη ευκαιρία. Γκολ. Καταπληκτικό γκολ. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Καταπληκτικό γκολ για τον Ποσειδώνα που διπλασιάζει τα τέρματά του με τον νεαρό τον Λεβάκη. Μπαίνοντας πριν από λίγο να εκμεταλλεύεται στον απόλυτο βαθμό την εξαιρετική σέντρα του Κώστα Ουτσίτα που τον είδε στο δεύτερο δοκάρι. Εκείνο στο βηματισμό του έπιασε το αριστερό. Κουντεπιέ, πλασέ έστω, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, πάρα πολύ ωραίο γκολ. Δεύτερο γκολ για τον Ποσειδώνα που πλέον αρχίζει και κάνει τα πράγματα καλύτερα για τον ίδιο. Κάποιες τέτοιες φάσεις, θέλει ανάσες, για να δούμε τη φάση με μία στο Τσίτα. Ο Τσίτας που θα πέγει στην κεφαλιά, μεγάλη ευκαιρία, δοκάρει και έξω. Είναι offside, όχι, δεν έχει δοθεί offside. Να που για μία ακόμη φορά ευνηδιάζεται η άμυνα του Ηρακλή και από το πουθενά ο Κώστας Τσίτας πήγε να στεφθεί σκόρερ και αυτός. Η άμυνα θα διώξει αρχικά, ο Κοντόπουλος επιμένει. Γιανακούρος σούτ, ωραίο, δύσκολα Βροντάκης. Ο Γιανακούρος έχει καταφέρει με τα σούτ του έξω από την περιοχή να δημιουργήσει κινδύνου στην εστία του Βροντάκη. Αλλά μέχρι εκεί, εδώ ένα σούτ από μακριά, ξαφνικό, ανάγκα στον τροματοφύλακα του Ποσειδώνα να διώξει σε κόρνερ. Η πρώτη ουσιαστικά καλή φάση, το δεύτερο σούτ, η μπέλα χαμένη ευκαιρία. Δύο τεράστιες χαμένες ευκαιρίες και καλά άντεπες το πρώτο σούτ. Δεν χάνεται το δεύτερο σούτ με τον Κόντσο, χάνεται. Θα πέσει από καθρίσου στα πόδια του, αλλά περισσότερο για το Θεαθήνε. Γιανακούρος. Φορτώνει το σούτ, εξαιρετικό δοκάριο, ζώντιο Βροντάκης, λάθος του Βροντάκη, η μπάλα θα απομακρυνθεί, όχι ουσιαστικά. Η φάση συνεχίζεται, το καταπληκτικό σούτ, ένα ακόμα παρουνανάς, ο Κασελάκης, τελειώνει το παιχνίδι. Οι πανηγυρισμοί όπως καταλαβαίνετε από τη μία πλευρά, κατήφια και προβληματισμός από την άλλη, καθώς όπως είπα και θα επιμείνω σε αυτό, τα πράγματα... Πλέον, ενώ βλέπει το Γιώργο Ζερβουδάκη να πάει να χαιρετήσει τον Ανδρέα Παπαδομανολάκη, άλλωστε οι δυο τους έχουν εξαιρετική σχέση και γενικότερα έχουν ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο και ως άνθρωποι, αλλά κυρίως ως προπονητές.